Λοιπόν, πάμε ένα βήμα παρακάτω, γιατί θα συναντήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Γεωργίου από την Ναυτεμπορική, τον συνάδελφο που καλύπτει τα ναυτιλιακά θέματα. Και βλέπω εδώ μπροστά μου ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για το οποίο θα μας ενημερώσει. Αν δεν κάνω λάθος, για την χρήση πυρηνικής ενέργειας στην κίνηση των πλοίων, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Σωστά, καλό απόγευμα Τάκη, καλό απόγευμα και σε όσους μας παρακολουθούν. Ναι, η πυρηνοκίνηση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο εξετάζει πολύ λεπτομερώς τα τελευταία χρόνια και η ναυτιλιακή βιομηχανία. Από τη στιγμή που οι δοκιμές και το τοπίο γύρω από τα εναλλακτικά καύσιμα όπως η αμμονία, το υδρομόνο, τα βιοκαύσιμα κτλ. Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απανθρακοποίησης μέχρι το 2050 είναι ασαφές. Ναυπηγεία, κατασκευαστές αλλά και τεχνολογική κολοσσή εστιάζουν στη δημιουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα που θα λειτουργεί με διάλειμμα αλάτων. Μάλιστα, η πυρηνική ενέργεια είναι για πολλούς ναυτιλιακούς παράγοντες και η μόνη λύση σήμερα απέναντι ώστε να επιτύχουμε το καθαρό μηδέν, δηλαδή τις μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Και για να εξηγήσουμε λίγο πώς θα λειτουργούν αυτοί οι αντιδραστήρες, ποιο είναι το σχέδιο δηλαδή. Πρόκειται για αντιδραστήρες τετυγμένου άλατος, ένας τύπος δηλαδή αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων μικρής κλίμακας που χρησιμοποιούν ένα υγρό μείγμα αλάτων τόσο ως καύσιμο όσο και ως ψυκτικό μέσο. Ακριβώς, ναι. Και το καύσιμο το οποίο είναι διαλυμένο στο αλάτι επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και αποδοτικότητα στην πυρηνική αντίδραση. Πάντως υπάρχει ούτως ή άλλως η τεχνογνωσία, γιατί την πυρηνική ενέργεια τη χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό σε αρκετές χώρες ως βασικό, και όχι μόνο για τα μεγάλα πλοία, δηλαδή τα υπεροκειάνια, αλλά και για υποβρύχια και για άλλα πολεμικά πλοία, και είναι και μια παλιά πρακτική, δεν είναι κάτι που έγινε χθες. Ακριβώς, ναι. Και τα πλοία που είναι σήμερα πυρηνοκίνητα είναι πλειστών πολεμικά, όπως είπες. Έχει και η Ρωσία κάποια πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά στο στόλο της. Ναι. Το στοίχημα και η πρόκληση είναι ότι πέρα από ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ορίζει τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης των πλοίων και η μεγαλύτερη φυσικά αποδοχή από το κοινό, ας πούμε πώς θα νιώθαμε ένα πυρηνοκίνητο εμπορικό πλοίο προσέγγιζε, για παράδειγμα, τα επόμενα χρόνια το λιμάνι του Πειραιά, σίγουρα θα υπήρχαν αντιδράσεις. Είναι και αυτή μια πρόκληση που καλούνται να λύσουν οι φορείς, να αποδείξουν την ασφαλή. Γιατί δεν έχουν πυρηνοκίνητα πλοία προσεγγίσει ελληνικά λιμάνια? Στη Σούδα, ας πούμε, που ελιμενίζονται αμερικανικά πλοία, τα αεροπλανοφόρα, για παράδειγμα, ακόμη και στο Φαλερικό Όρμο. Πρόσφατα δεν ήταν, εσείς πρέπει να το βλέπατε από την Ναυτεμπορική, ένα πυρηνοκίνητο, πώς το λένε, αεροπλανοφόρο. Δεν είναι. Σωστά, ναι, σωστά. Δεν είναι κάτι. Ναι. Απλά περιμένουμε να το δούμε και στην εμπορική ναυτιλία, ναι, που χρησιμοποιεί κατά κόρον και τα λιμάνια. Και τώρα το βλέπουμε και ως μια νέα πτυχή, ίσως θα λέγαμε, του γεωπολιτικού παιχνιδιού ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα. Οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν νωρίτερα μια σειρά από projects στηριγμένα σε αυτούς τους αντιδραστήρες. Τώρα στον κόλπο μπαίνουν και οι Κινέζοι, ανακοινώντας ένα νέο σχέδιο πλοίου μεταφοράς εμπορεύματο και βοτίων κολοσσιαίο χωρητικότητας περίπου 25.000 TEUs που θα αξιοποιεί την εν λόγω τεχνολογία. Νομίζω ότι το 25.000 είναι από τα μεγαλύτερα νούμερα που υπάρχουν, έτσι. 25.000 container εμπορευματοκιβώτια σε ένα πλοίο φορτωμένο. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι το μεγαλύτερο, ναι, πλοίο χωρητικότητας containers που μπορεί να σχεδιαστεί. Οι Αμερικάνοι από τη μία το προχωρούν σε επίπεδο κυβέρνησης με ένα project στο οποίο συμμετέχουν διάφορες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η TerraPower, της οποίας πρόεδρος είναι ο πολύ γνωστός Bill Gates. Έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν αυτόν τον αντιδραστήρα, να είναι έτοιμος το 2026. Α, τόσο κοντά. Ώστε να μπορεί, ναι, μέχρι στο πρώτο εξάμεινο του 2026, αυτό είναι το project, το οποίο τρέχει αρκετά χρόνια τώρα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλοία της εμπορικής ναυτιλίας. Από την άλλη, οι Κινέζοι διεμήνυσαν ότι έχουν έτοιμο το σχέδιο, ότι έκαναν τις δοκιμές στην έρημο Γκόμπι νωρίτερα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Βέβαια, πηγές της ναυπηγικής βιομηχανίας που μας μίλησαν είπαν ότι πρόκειται για ένα προκαταρκτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή, δηλαδή η κατασκευή του πλοίου βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά. Αλλά είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση,
Να πούμε μόνο ότι μελέτη του Αμερικανικού Νεογνώμονα που έδειξε νωρίτερα φέτος ότι η πυρηνική πρόωση σε εμπορικά πλοία, συγκεκριμένα σε ένα κοντέινερ συγχωρητικότητας περίπου 14.000 TEUs και σε ένα δεξαμενόπλοιο μεσαίου μεγέθους Suezmax, μπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα του φορτίου και την επιχειρησιακή ταχύτητα, μειώνοντας παράλληλα, εξαλείφοντας μάλλον, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την ανάγκη ανεφοδιασμού με καύσιμα σε ένα κύκλο ζωής 25 ετών. Μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει 17 φορές, 20 φορές το γύρο της γης, χωρίς να χρειαστεί να ανεφοδιαστεί σε καύσιμα. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Ακριβώς. Γι' αυτό οι περισσότεροι λένε ότι είναι ίσως η μοναδική λύση, όπως είπαμε και στην αρχή, για το Net Zero, από τη στιγμή που τα εναλλακτικά καύσιμα και σε επίπεδο υποδομών είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, οπότε ίσως δούμε την πυρηνοκίνηση πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια στην ναυτιλία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.